Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Όπως έχω υποσχεθεί στο βίντεο Ιστιοπλοϊκά λάθη μέρος πρώτο, κάνω αυτό το βίντεο για να δούμε μαζί τα λάθη που υπάρχουν σε αυτό. Στόχος αυτής της ενότητας είναι να υπάρχει μία αλληλεπίδραση μεταξύ μας με στόχο πάντοτε τη γνώση. Νιώστε ελεύθερα να γράψετε στα σχόλια την άποψή σας. Πάμε τώρα να δούμε τα δικά σας σχόλια και να σχολιάσουμε τα λάθη που βλέπουμε στο βίντεο αυτό. Καλώς ήρθατε. Επιτρέψτε μου να σας συστηθώ αν είναι η πρώτη σας φορά που βρίσκεστε στο κανάλι. Είμαι ο Αργύρης, εκπαιδευτής και προπονητής ιστιοπλοΐας. Αν σας αρέσει η ιστιοπλοΐα, καθώς και η δουλειά που κάνω, μπορείτε τώρα να δηλώσετε ότι σας αρέσει το βίντεο, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι πατώντας το κόκκινο κουτάκι που θα βρείτε κάτω από το βίντεο, αλλά και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Όσοι θέλουν να έρθουν σε επαφή μαζί μου και να ρωτήσετε κάτι ή και να προτείνετε κάτι, μπορείτε να το κάνετε μέσω των social media του καναλιού. Link θα βρείτε στην περιγραφή. Όπου εκεί επίσης μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις πηγές που χρησιμοποιώ, αλλά και τους τρόπους που μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθεια που γίνεται στο κανάλι Cyprus Selling TV. Οι φίλοι από το TikTok μπορούν να βρουν όλα αυτά τα στοιχεία στο κανάλι μου στο YouTube. Πάμε πρώτα να δούμε τα δικά σας σχόλια. Το πρώτο σχόλιο είναι από το Mykonos Luxury Life. Κανένας δεν είναι δεμένος. Δυστυχώς αυτό είναι κάτι που πάρα πολλοί από εμάς το κάνουν συχνά. Δεν δενόμαστε. Ίσως η αντίληψη ότι δεν θα συμβεί ποτέ σε εμάς, ίσως γιατί δεν το έχουμε μάθει στη σχολή αυτό το πράγμα, ίσως γιατί το θεωρούμε μαγκιά να μην είμαστε δεμένοι. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Δεύτερο σχόλιο είναι ο underwater Greece. Σωσίβια, ασφάλεια πληρώματος και σκοινιά μπερδεμένα. Σωσίβια. Κάτι που δυστυχώς είναι πάλι ξεχασμένο. Αποφεύγουμε να φοράμε σωσίβια όπως ο διάβολος στο λιβάνι. Φορέστε σωσίβια. Η πτώση στο νερό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Τώρα η δε ασφάλεια του πληρώματος δυστυχώς είναι κάτι που, από ό,τι παρατηρώ και στις σχολές, είναι κάτι που περνάει στα αυτονόητα και δεν δίνεται και τόση έμφαση που πρέπει να δίνεται για την ασφάλεια του πληρώματος. Όσον αφορά τα σκοινιά μπερδεμένα, θα πω ότι ένα σκάφος με μπερδεμένα σκοινιά αμέσως δείχνει την ποιότητα του κυβερνήτη. Και ένας κυβερνήτης με σκοινιά μπερδεμένα είναι και ένας κυβερνήτης που θα έχει την απέτηση με το δικό σας ρίσκο να διορθώσετε το δικό του λάθος. Προσοχή από τέτοιους κυβερνήτες. Τρίτο σχόλιο, Σταύρος Σάντης. Τα σκοινιά είναι παγίδες, το ίδιο με πιο πάνω που έλεγε για μπερδεμένα, όλοι χωρίς παπούτσια. Αυτό κρατήστε το και θα το σχολιάσουμε στο τέλος του βίντεο. Επαναλαμβάνει τα σωσίβια. Και τέταρτο, γάντια, που είναι ένα άλλο πράγμα πολύ βασικό και αντίστοιχο με τα παπούτσια. Ο τρόπος που βάζει το σκοινί στο βιντζιρέλο μπορεί να κόψει το δάχτυλο. Είναι κάτι που πάντοτε το κάνουμε και στις σχολές. Ο τρόπος και η στάση του σώματος και η απόσταση που πρέπει να έχει το χέρι μας από το βιντζιρέλο για να μην μπορεί να κλειδωθεί μέσα και να έχουμε οποιαδήποτε τραυματισμό. Τέταρτο σχόλιο από τον Γιώργο Ιακοβίδης. Συμφωνώ με τους δυο που αναφέρουν τα θέματα ασφαλείας. Έχω να προσθέσω ότι το σκάφος κουπαστάρει πολύ, οπότε θα πρέπει να λασκάρει τη σκότα της μαΐστρας. Πάλι πολύ σωστά. Πάλι κάτι που το ακούω κυρίως από μεγάλης ηλικίας ιστιοπλώους που πιστεύουν ότι το να γέρνει πάρα πολύ το σκάφος ότι θα του δώσει και ταχύτητα είναι κάτι που δεν ισχύει, είναι κάτι που ναι μπορεί και να γραφόταν κάποτε στα βιβλία, αλλά υδροδυναμικά δεν έχει κάποια υπόσταση αυτό το πράγμα και είναι κάτι που πρέπει να σταματήσουμε να το κάνουμε. Βοηθήστε το πλήρωμά σας ορτσάροντας λίγο περισσότερο, ανοίγοντας λίγο τη μαΐστρα να μπορεί να δουλέψει άνετα το πλήρωμα. Πέμπτο σχόλιο, GVP 75, σωσίβιο, δέσιμο, παπούτσια. Παπούτσια, όπως έχουμε πει, θα τα δούμε και στην πορεία. Και βλέπουμε ξανά το κομμάτι δέσιμο. Έκτο σχόλιο, Γιώτης 69. Υπάρχει ένα σκοινί στη θάλασσα, κίνδυνος για την προπέλα. Σκοινιά υπάρχουν παντού στην κουβέρτα. Παπούτσια δεν έχουν, γάντια δεν έχει. Μπουντριέ, μάλλον εννοεί εδώ τον ποτριέ που είναι για αυτούς που κάνουν η αναρρίχηση. Δεν έχει, κακώς δεν ορτσάρει λίγο να βοηθήσει. Σωσίβιο, θέσεις επιβατό, σκοινιά, χρήση, βιντζιρέλα έχουν λάθος θέση. Το σκοινί έπρεπε να ήταν στο βιντζιρέλο. Συμφωνούμε σε όλα. Γιώργος Τσάτ. Το σκάφος κουμπαστάρει πολύ. Λάθος θέση του πληρώματος, δεν καθόμαστε κάτω από τη μάτσα. Εργάζονται χωρίς να είναι δεμένοι. Σωσίβια δεν φοράνε. Γάντια δεν φοράνε. Πολλά σκοινιά μπερδεμένα. Δεν υπάρχει συνεργασία. Κάτι πολύ σημαντικό σε ένα σκάφος. Πόσο μάλλον σε ένα αγωνιστικό σκάφος ή σε ένα σκάφος που πάει αγώνες. Λίγες στροφές στα βιντζιρέλα, ο ένας πάνω στον άλλο. Όταν περάσει το σκοινί στο βιντζιρέλο δεν μπαίνει στο φρένο. Κάτι που βλέπουμε στο βίντεο. Θα συμφωνήσω σε όλα όσα έχετε πει και προσωπικά θα πρόσθετα το ότι είναι όρθιοι με τέτοιο καιρό και ακουμπάνε το βάρος τους στα ρέλια ή αλλιώς χειραγωγούς ή κρατιόνται από αυτά. Προσοχή! Τα ρέλια δεν είναι παγκάκια. Δεν ακουμπάμε το βάρος μας απάνω, δεν κρατιόμαστε από αυτά. Είναι για να μας προστατεύσουν σε μία πτώση. Όπως είπα και, προηγουμένως, θα ήθελα να εστιάσω στο κομμάτι παπούτσια. Έχω ακούσει πολλές φορές από άτομα ιδιοκτήτες σκαφών να λένε ότι στο σκάφος τους δεν ανεβαίνει κανείς με παπούτσια, ούτε καν ειδικά παπούτσια. Λες και το σκάφος τους είναι περσικό χαλί και θα χαλάσει. Συγγνώμη, αλλά όσο κατέχουν από περσικά χαλιά, άλλο τόσο κατέχουν από ιστιοπλοεία. Κι ας είναι και κάποιοι από αυτούς να παριστάνουν και τους εκπαιδευτές. Δέχομαι, κάποιος να έχει την απέτηση να ανέβει στο σκάφος του και να φορέσεις ειδικά παπούτσια για ευνόητους λόγους. Όχι όμως χωρίς. Σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε να είμαστε στο κατάστρωμα ενός ιστιοφόρου σκάφους χωρίς παπούτσια. Οι πιθανότητες να ταΐσεις τα ψάρια κάποιο δάχτυλο από τα πόδια σου είναι τόσες πολλές που είναι θέμα τύχης να μην τραυματιστείς. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και share, καθώς και εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επίσης, αφήστε τα σχόλιά σας είτε θετικά είτε αρνητικά.